Γιατρέ, καλωσορίσατε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Χαίρομαι που βρήκατε χρόνο, γιατί ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, για να έρθετε εδώ στην εκπομπή να μιλήσουμε για όλα όσα αφορούν την υγεία πρωτίστως, γιατί αυτό είναι το μέλημά σας. Και λόγω πανδημίας το Κέντρο Υγείας, κύριε Παπαθανάκη, έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, όπως όλη η κοινωνία που έχει δοκιμαστεί και κοινοτρόπος αυτήν την πανδημία. Σίγουρα και το Κέντρο Υγείας σαν μια μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας δεν μπορούσε να είναι αμέτωχο και φυσικά να δοκιμαστεί σε όλες τις λειτουργικές ικανότητες και οργανωτικές. Σίγουρα ήταν μια δοκιμασία, στην οποία πιστεύω ότι έχουμε ανταπεξέλθει αρκετά καλά και στην πρώτη φάση, η οποία ήταν στον συνδιάγνωση των θετικών κοσμάτων και στην καθοδήγηση του κόσμου. Τότε ήταν η φάση που ήμασταν όλοι σε αχαρτογράφητα νερά, ναι, που λέει λόγος, ναι, και μας έναμε κιόλας. Οπότε ο κύριος μας ρόλος σε εκείνη την φάση ήταν αυτός, η διάγνωση των θετικών κρουσμάτων και καθοδήγηση στον κόσμο πώς να αντιμετωπίσει, πού θα απευθυνθεί κτλ. Έπειτα περάσαμε στην άλλη φάση, την οποία ήταν ο εμβολιασμός, ο οποίος στην πορεία αυξήθηκε και φτάσαμε στις περίοδες εχμές να εμβολιάζουμε 280 άτομα την ημέρα. Πάρα πολλά, γιατρέ, πάρα πολλά. Η οργανωτική μας ικανότητα δοκιμάστηκε και πάρα πολύ. Μέχρι να σας πω ότι όταν είχαμε αυτά τα επίπεδα, σε μηνιαία βάση χρειαζόταν 200 βάσεις μόνο για τον εξοπλισμό του και την λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου. Εδώ να σας πω, γιατρέ, εγώ το είπα και στον αέρα, όταν εμβολιάστηκα, διαπίστωσα ότι όλα πήγαιναν ρολόι, γιατρέ, και ήταν εξαιρετικό το προσωπικό, όλοι σας εκεί μέσα. Το είπα και στον αέρα και στο πρόσωπό σας θέλω να πω ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους, γιατί καταφέρατε να τα φέρετε εις πέρας αυτούς τους εμβολιασμούς χωρίς να αισθάνεται κάποιος άσχημα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά και αυτό αξίζει έπαινος, ναι, το προσωπικό που έκανε πάρα πολλές βάδες αγώνιστα και πρόθυμα και καλύψαν τους στόχους που είχε βάλει η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια, η τέταρτη είπε για εμάς. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι και σήμερα από, ναι, το Κέντρο Υγείας έχουν γίνει 43.000 εμβολιασμοί, γι' αυτό είναι και το μέγεθος της όλης της προσπάθειάς μας. Βέβαια. Φυσικά υπάρχει αυτό, όσο αφορά το διαγνωστικό μέρος, γίνανε 15.000 rapid test και 1.500-1.600 PCR. Και αυτό ήταν επίσης. Οπότε πραγματικά το μέγεθος της δουλειάς. Έτσι. Και αυτό μαζί βάρυναν παραπάνω τις πλάτες του προσωπικού των κέντρων υγείας. Ήρθε και η αναστολή των εργαζομένων που πιθανόν έφερε ένα πρόβλημα στην ροή της εργασίας σας. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι με τις αναστολές, κατά τη γνώμη σας. Αν όχι αυτά, να σου πω, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 άτομα σε αναστολή από εμάς. Τα υπόλοιπα, όπως ήταν στο νοσηλευτικό, όπως ήταν στο διοικητικό προσωπικό, έχουν καλυφθεί από προσλήψεις που έγιναν από την τέταρτη. Οπότε, για να πω την αλήθεια, δεν μας δημιούργησαν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά ή εμπόδια. Πρέπει να σας πω ότι εμάς το στοίχημα σαν μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας ήταν να παντρέψουν τον ρόλο του εμβολιαστικού κέντρου με την καθημερινότητα του κέντρου υγείας. Δηλαδή δεν ήθελα να κάνουμε εκτός την καθημερινή δραστηριότητά μας σαν πρωτοβάθμια μονάδα υγείας, είτε αυτό επρόκειτο για συνταγωγές φαρμάκων, ναι, για την αντιμετώπιση χρονών περιστατικών ή τεκτά των περιστατικών, και παντρέψαμε αυτά τα δύο και νομίζω ότι τα καταφέρουμε αρκετά καλά. Πολύ καλά και σας ευχαριστούμε όλους γι' αυτό. Πάντως συνεχίζεται ο εμβολιασμός, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς. Κοιτάξτε, ο εμβολιασμός αυτή τη στιγμή είναι σε 3 επίπεδα. Το ένα είναι το εμβολιαστικό κέντρο για τους ενήλικες. Αυτή τη στιγμή βέβαια έχουμε μια αφήνουσα πορεία. Τα επίπεδα είναι 70 άτομα κατά ημέρα. Οπότε είμαστε σημαντικά πεσμένοι, αλλά αυτό είναι ένα κοινικό φαινόμενο γιατί έχουν εξαντληθεί και οι τρίτες δόσεις. Έπειτα έχουμε τους εμβολιασμούς κατοίκων, μια άλλη πρωτοβουλία της τέταρτης ΥΠΗ και του Υπουργείου, να πάει δηλαδή το κέντρο υγείας κοντά στους ανήμπορους προς μεταγύρισης της πολιτείας μας και να τους εμβολιάσει. Έχουμε κάνει 70 εξορμήσεις όλη αυτή την περίοδο στα χωρία του Δημοτήχου και της Ορεστιάδος, εμβολιάζοντας περίπου 1.100 άτομα.
Και φυσικά αυτή η υπηρεσία συνεχίζει και σήμερα και θα συνεχίσει μέχρι όταν υπάρχουν αιτήματα προς εμβολιασμό κατοίκων. Έτσι. Και το τρίτο επίπεδο είναι εμβολιασμοί των παιδιών ηλικίας 5-11 ετών, από 11 και πάνω, πάνω στο εμβολιαστικό κέντρο, που λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα και εμβολιάζει τα παιδιά ακριβώς στις ηλικίες του 5-11 χρόνια. Αλήθεια, πώς είναι η προσέλευση με τα παιδιά, γιατρέ, έρχονται? Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά πεσμένη. Το εμβολιαστικό κέντρο παιδών λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα. Μέχρι πρώτη ενός είχαμε 30-40 άτομα κάθε συνεδρία. Αυτή τη στιγμή είμαστε από την προηγούμενη Τετάρτη 4 παιδάκια μόνο. Εδώ πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι εκτός ότι υπάρχει μεγάλη φοβία και αμφιβολία των γονιών, είναι ότι και πολλά παιδιά νοσούν, άρα πηγαίνουν από τον εμβολιασμό τώρα στον πρόσχερο. Σωστά, σωστά. Άκουσα την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, τη Μίνα Γκάγκα, να λέει ότι δεν υπάρχει συζήτηση για χορήγηση τέταρτης δόσης εμβολίου, άρα για το γενικό πληθυσμό. Άρα είμαστε εκεί, όπως κινούμασταν μέχρι τώρα, μέχρι την τρίτη δόση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Συζητείται περισσότερο για τις πιο ευπαθείς ομάδες, αλλά αυτό είναι στον αέρα. Νομίζω ότι και η Ελλάδα μάθα προσαρμοστεί στα δεδομένα των άλλων χωρών που δεν τη βάζει το πρόγραμμα. Αυτό όμως ζήτημα να πούμε κεντρικό είναι του Υπουργού Υγείας και τα αποφασίσει ανάλογα. Σε αναμονή λοιπόν. Και το τελευταίο των ημερών που γίνεται στο κέντρο υγείας, όπως διάβασα το δελτίο τύπου που έχει σταλεί από εσάς, είναι αυτή η σύσταση του ιατρείου για ανθρώπους που έχουν νοσήσει, γιατρέ. Για πείτε να το μάθει ο κόσμος. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μια πρωτοβουλία της τέταρτης ΥΠΗ. Δεν αφορά μόνο το δικό μας κέντρο υγείας, είναι για όλες τις μονάδες που δοβάζουν. Σας έχουμε χάσει λίγο τώρα, γιατρέ. Διαπιστωθεί, έλεγα ότι η σύσταση των ιατρών αυτού τύπου είναι πρωτοβουλία της τέταρτης ΥΠΕ. Με ακούτε τώρα καλά? Ναι, ναι, σας ακούμε. Ναι, της τέταρτης ΥΠΕ και ενδιαφέρει όλες τις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας. Έχει παρατηρηθεί διεθνώς από διάφορες μελέτες ότι υπάρχουν διάφορα κατάλοιπα. Ναι. Σε άτομα τα οποία έχουν νοσήσει βαριά, δηλαδή έχουν νοσηλευτεί ή πολύ περισσότεροι έχουν διασωληνωθεί. Οπότε κρίθηκε αναγκαίο να συσταθούν αυτά τα ιατρία να παρακολουθούν αυτούς τους αρρώστους, οι οποίοι μπορούν να παρουσιάσουν διάφορα συμπτώματα, τα πιο συνδεσμένα είναι η κόπωση, η θρογικό άλγος, είναι η κατάθλιψη, οι διαταραχές ύπνου. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι υπάρχουν συμβάματα καρδιολογικά 4 φορές περισσότερα σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Και φυσικά όλα αυτά τα συμπτώματα μπορεί να προκαλούν την ανησυχία και τον αρρώστο. Οπότε συστάθηκαν αυτά τα αιτήματα που μπορούν να απευθυνθούν, να τους παθεί το ιστορικό, να γίνει διάγνωση αυτών των συμπτωμάτων και φυσικά μπορεί έπειτα να αντιμετωπιστούν και θεραπευτικά, εάν κρυφθεί αναγκαίο. Αν η συμπτωματολογία είναι ιδιαίτερα βαριά, μπορεί να επικαλυστούν και την βοήθεια άλλων ειδικοτήτων. Ήδη στο κέντρο υγείας, να πούμε, άρχισε να λειτουργεί αυτό το τρίαδο. Μπορούν να απευθυνθούν οι άρρωστοι που ενδιαφέρονται. Θα λειτουργεί προς το παρόν μία φορά την εβδομάδα. Αν υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση και ροή αρκετών, μπορεί να γίνει και δύο φορές την εβδομάδα. Σίγουρα αυτή η παρακολούθηση θα είναι κοντοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Θα είναι και βάθος χρόνου. Δεν είναι δηλαδή κάτι που θα κρατήσει πολύ λίγο. Και προφανώς για να δημιουργηθεί πρέπει να υπάρχει αυτό, γιατί μάλλον έχουν πολλοί συμπτώματα ανάλογα με αυτά που είπατε. Πολλά άτομα ήδη έχουν πάρει τηλέφωνο, υπάρχει αυτή η ζήτηση, υπάρχει η ανησυχία. Υπάρχουν σίγουρα συμπτώματα που δεν μπορούν να τα αιτιολογήσουν, οπότε πιθανότατα θα χρειαστεί να παρακολούθηση σε βάθος χρόνου. Γιατρέ, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο στο οποίο πρέπει να παίρνει κάποιος? Σαν διευθυντής έχω ορίσει την κυρία Γέννη Ζεκινοπούλου, υπεύθυνη αυτού του γιατρού, επιμελήτρια βήτα του Κέντρου Υγείας Ευρωσιάδος, η οποία θα αρχίσει από μόνη και εφόσον υπάρχει μεγάλη ορία μπορεί να πλαισιωθεί και από μια άλλη συνάδελφο. Το τηλέφωνο είναι 2552-350-124 ή το 112 το τελικό που είναι η προσταμένη να πάρουν πληροφορίες. Νομίζω ότι... Έχετε πάρει το επόμενο που είχα στείλει? Ναι, το έχω στα χέρια μου, το έχετε μέσα.
Απλά σκέφτηκα ότι αν το πείτε κι εσείς θα είναι μέσα στην κουβέντα μας. Να πω ότι όσο μικρές είναι οι πόλεις και τα κέντρα υγείας έδειξαν το μέγεθός τους σύμφωνα με τις... Ασφαλώς, εμάς ήταν η πρώτη μονάδα που είχαμε ανάπτυξη την τοπική του κορονοϊού. Και στη δυσπιστία του κόσμου, τα νεογνωρισμού, όλα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Νιώθετε ότι υπάρχει δυσπιστία από τον κόσμο, γιατρέ? Εισπράτεται κάτι τέτοιο? Αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί, αλλά φρονώ ότι ω τώρα ο κόσμο που δεν έχει εμβολιαστεί, πάνω δεν θα το κάνει. Εμεί καταβάλλουμε προσπάθεια να πείσουμε ακόμα και το αυτού που δεν έχουν πιστεί εντελώ, για να αναγκαιώσει το εμβολιασμό. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Σίγουρα όμω θα υπάρξει και ένα μέρο ο οποίο τελικά θα αντέξει. Δεν θα εμβολιαστεί για δίκαιους λόγους. Νομίζω... Ναι. Πάντως είμαστε στα 2 χρόνια στην πανδημία. Περίπου ξέρετε πού θα κινηθείτε και πώς θα κινηθείτε, έτσι δεν είναι, γιατρέ? Έτσι είναι. Νομίζω ότι τα περιτώρα στενεύουν και όπως βλέπετε και υπάρχει η χαμηλότερη πλέον ροή. Εγώ ελπίζω ότι θα αυξηθεί ακόμα, ότι και στο τέλος θα υπάρξουν άτομα που θα εμβολιαστούν. Στο πρόσωπό σας ευχαριστούμε όλους εσάς που είστε στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας. Ναι, θα ήθελα να θίξω και τέλος ένα το απολογισμό στο ενημερωτικό σημείο που είχα στείλει. Ναι, το είδα. Υπάρχει ο απολογισμός του έτους. Εκεί ήθελα να φτάσουμε, ναι. Ναι, για να δείξω ότι παντρέψουν πραγματικά το ρόλο μας στο αναγνωριστικό κέντρο εκείνο της καθημερινότητας και τα νούμερά μας και πεσμένα σε σχέση με άλλες χώρες είναι αρκετά σημαντικά. Όπως θα δείτε, το σύνολο της ροής στο κέντρο υγείας είναι 5.000 άτομα, σε ένα μέσο όρο γύρω στα 234 άτομα, που καταδεικνύει πραγματικά τον όγκο της δουλειάς και στην καθημερινότητά μας. Γιατί αυτό ήταν το ζήτημά μας, να ικανοποιήσουμε και τους στόχους που έχει βάλει η καταρτήτη όσο στον εμβολιασμό, αλλά και συνάμα να μην χάσουμε αυτό και το ρόλο μας σαν πρωτοβάθμια μονάδα υγείας. Νομίζω ότι στον απολογισμό αυτό το σύνολο προσέλευση σε όλα τα τμήματα 56.330 άτομα είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Εγώ σας πληροφορώ ότι αυτός ο αριθμός είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με άλλες χρονιές. Για να αντιληφθείτε λίγο. Άλλες φορές είναι φτάνομαι και 70.000. Σωστά. Γιατί ο κόσμος φοβάται να κινηθεί όπως πριν. Πρέπει να πω, εγώ το βάζω αυτό γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει λίγο σε τι επίπεδο κινείται το κέντρο υγείας, αλλά γιατί υπάρχει μια δυσπιστία όσο αφορά για την ποιότητα και την ποσότητα έργου που παράγουν στο κέντρο υγείας. Μια απαξίωση που είχε βαθιές ρίζες, αλλά προσπαθούμε να την ανατρέψουμε και να δούμε προς ένα θετικό πρόσημο στην κοινή γνώμη. Και μπορώ να πω ότι τώρα στην περίοδο της πανδημίας πολλοί κόσμοι που δεν ήξερε ούτε καν πού είναι το κέντρο υγείας, είτε γιατί διαλάβετε, είτε για τον εμβολιασμό, γνώρισε και ήρθε σε επαφή για πρώτη φορά με το κέντρο υγείας. Και είδε πόσο σημαντική είναι η θέση σας και η δουλειά σας, γιατρέ. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους τους εργαζόμενους. Το είπα και στον κύριο Σαφκαλώζη την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, γιατί χωρίς εσάς τον πρώτο βαθμό της υγείας δεν θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα. Σίγουρα. Και νομίζω ότι θέλετε περισσότερη προσοχή από το κράτος για να έχουμε και εμείς μετά την ανάλογη ο πληθυσμός. Απλώς θα ήθελα να κάνω μια παράκληση προς τον κόσμο που μας ακούει. Όταν έχει κάποια δυσαρέσκεια, κάποιο παράπονο, δεν έχει σωστή συμπεριφορά, σωστές αντιμετώπιση, αγάπη, να εργαζόμαι το κέντρο υγείας. Ή το βάζεις στα μέσα μαζική δικτύωση, όχι μόνο εκεί, αλλά σε έρθει στο διευθυντή να το εξηγεί. Και μαγάρι ο διευθυντής θα πάρει και τα κατάλληλα μέτρα για να δεχτεί και εικόνα του κέντρου υγείας. Αν φάμε σε κάτι, είμαστε έτοιμοι να το παραδεχτούμε. Η κριτική, η καλόπιστη κριτική θα μας βοηθήσει και εμάς να γίνουμε καλύτεροι. Διαπιστώσατε τέτοια σημεία μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Κάποιος αναρτήσει μερικές ιστοσελίδες και από εκεί κάνει κάποιος ανάρτηση. Λέει ένα παράπονο και κατεβαίνω να είσαι άλλη σχολιά, να είσαι 10 με βλακή. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή με εκφράσεις πολύ προσβλητικές κιόλας και το θέλω να το αναφέρω καν. Είναι αυτοί που κάθονται σε έναν καναπέ και γράφουν, γιατρέ, τα πάντα. Είναι επιπαντός επιστητού. Είναι κακό πιστή και κακό βουλή. Είναι κακός. Αυτό κανείς πλέον, γι' αυτό παρέθεσε για αυτά τα στοιχεία, για να ξέρω πλέον από ότι κέντρο υγείας παράγει έργο, οπότε να κρίνουν
με βάση στοιχείων και όχι αφαίρετα. Νομίζω ότι η πλειοψηφία του κόσμου στέκεται στο μέγεθος της δουλειάς που έχει το κέντρο υγείας και τη βοήθεια που προσφέρει σε πρώτο βαθμό στον κόσμο και σε όποιον χρειάζεται κάτι. Το διαπιστώνουμε κάθε φορά από τότε που έγιναν τα κέντρα υγείας και θα θέλαμε ακόμη περισσότερη προσοχή στα κέντρα υγείας για να είναι ευχαριστημένος και ο κόσμος, γιατί είμαστε και μακριά, είμαστε και διαφορετικός σταθμός, έτσι δεν είναι. Κύριε Παπαθανάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για την κουβέντα. Θα είμαστε εδώ και με μια άλλη αφορμή να τα πούμε εδώ στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφωνού Ορεστιάδας. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Γεια σας.